Με ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα κυλήσει το υπόλοιπο της εβδομάδας στην Κρήτη, με τις προβλέψεις να μιλούν για βροχομετρικά που είναι πιθανό σε κάποιες περιοχές να ξεπεράσουν κατά πολύ τον ετήσιο μεσόωρο. Αυτού του είδους τα συστήματα, τα οποία ξεκινούν από τα νοτιοδυτικά της Κρήτης και ιδιαίτερα από τη Σύρτη, συνήθως τροφοδοτούνται με αρκετά υψηλά ποσοστά υγρασίας, το οποίο φυσικά φτάνοντας στο νησί μας δίνει και αρκετά, θα λέγαμε, σημαντικές βροχές σε ολόκληρη την Κρήτη, γενικότερα θα λέγαμε και νότια αλλά και βόρεια. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη Δυτική Κρήτη, όπου ήδη το προηγούμενο διάστημα καταγράφηκαν ισχυρές βροχές μεγάλης διάρκειας και τα εδάφη έχουν κορεστεί. Μικροκατολισθήσεις και ιδιαίτερα σε οδικό δίκτυο μπορεί να υπάρξουν και σε κάθε περίπτωση καλό είναι να υπάρχει μια δέουσα προσοχή. Το βόρειο μέτωπο της Δυτικής Κρήτης από το Μάλεμε μέχρι το Ρέθυμνο αναμένεται να επηρεαστεί περισσότερο από το νέο κύμα κακοκαιρίας, ενώ από το βράδυ της Τετάρτης ένταση των φαινομένων αναμένεται και στις ανατολικές περιοχές του νησιού. Παρ' όλα αυτά, δεν κρύβουν προς το παρόν κάποια ιδιαίτερη επικινδυνότητα οι εντάσεις αυτές των βροχοπτώσεων. Οι άνεμοι διατηρούνται από ανατολικές διευθύνσεις, τις πρωινές ώρες θα είναι στα 3 με 4, αργότερα όμως θα ενισχυθούν λίγο περισσότερο σε νότιες περιοχές και δυτικές περιοχές του νησιού, θα φτάσουν τα 4 με 5, τοπικά ίσως και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα, ενώ οι ανατολικοί άνεμοι αναμένεται να στραφούν σε βόρειους και θα ενισχυθούν στα μέσα της εβδομάδας. Οι άνεμοι από βόρειες γενικά διευθύνσεις θα ενισχυθούν ιδιαίτερα στο δυτικό Αιγαίο και δυτικά της Κρήτης, φτάνοντας σε εντάσεις τα 5 με 6, τοπικά στα πελάγια ίσως και τα 7 μποφόρ. Παρ' όλα αυτά δεν αναμένεται να προκύψει πρόβλημα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες του νησιού. Το βόρειο ρεύμα θα επεκταθεί την Παρασκευή σε όλη την Κρήτη, ενισχύοντας ξανά τις βροχές στα βόρεια, ενώ στα νότια οι καιρικές συνθήκες θα είναι πιο ήπιες. Αισθητή βελτίωση προβλέπεται από το απόγευμα του Σαββάτου.